Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή κάθε φορά που είναι κοντά μας ο Οδυσσέας ο Μιχαλίδης, Γενικός Ελεγκτής. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή γιατί μαθαίνουμε πράγματα από πρώτο χέρι. Αλήθειες από πρώτο χέρι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε και στους τηλεθεατές. Καλύτερα. Λοιπόν, πρέπει να ομολογήσω το εξής. Πριν τη δικιά σας εμφάνιση στη θέση του Γενικού Ελεγκτή, εμείς, οφείλω να το πω αυτό, οι περισσότεροι δεν γνωρίζαμε καν την ύπαρξη της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ξαφνικά έχετε γίνει μέρος της ζωής μας, καθημερινότητάς μας. Το έχετε αντιληφθεί αυτό? Εντάξει, νομίζω ήταν γνωστή η ελεγκτική υπηρεσία. Απλώς ήταν διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η δημοσιοποίηση των ευρημάτων της ελεγκτικής υπηρεσίας και πιστεύω αυτή η αλλαγή που κάναμε στη βάση και των συστάσεων των Βρετανών Εμπειρογνωμόνων που μετακαλέσαμε να εκδίδουμε τις ειδικές εκθέσεις κάθε φορά που ολοκληρώνουμε κάποιο έλεγχο παρά να αναμένουμε το τέλος του χρόνου να φτιάξουμε αυτό το χοντρό τόμο για να παραδώσουμε. Που περνάει απαρατήρητο. Έτσι, ναι. Να σας πω, κύριε Δημητρόπουλε, να ξέρετε, με βάση μια παλαιότερη νομοθεσία, την οποία μάλιστα έχουμε ζητήσει να καταργηθεί γιατί δεν προσφέρει κάτι πλέον, υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου 6 συγκεκριμένων ημικρατικών οργανισμών, που είναι η ΣΥΤΑ, η ΑΕΚ, το ΡΙΚ, ο ΚΟΑ, ο ΚΟΑΠ και ο Διαρρυθμιστής Ενέργειας, για τους οποίους πρέπει να υποβληθεί η έκθεση μέχρι τις 15 Ιουνίου, δηλαδή αύριο. Θα έχουμε μέχρι αύριο 6 εκθέσεις έτοιμες. Και ακόμη και αυτό, το να βγουν 6 εκθέσεις σε μια μέρα, σκεφτήκαμε ότι υπάρχει μια έτσι ένας παράγοντας να μην υπάρξει σωστή διάχυση της πληροφόρησης αυτής που θα βγάλουμε. Αν και οι 6 εκθέσεις βγουν την ίδια μέρα και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε σήμερα τις 3 και αύριο τις άλλες 3 για να μπορέσει ο κόσμος να ενημερωθεί. Δεν θα μου πείτε λεπτομέρειες. Υπάρχουν θέματα? Σίγουρα υπάρχουν θέματα. Κυρίως για τη ΣΥΤΑ, η οποία θα βγει σήμερα η ΣΥΤΑ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα για τη ΣΥΤΑ. Φαντάζομαι ότι γίνεται μια εμπεριστατωμένη μελέτη δεδομένων για όλους αυτούς τους μικρατικούς οργανισμούς και με αντικειμενικότητα και πάσα αλήθεια και ειλικρίνεια καταθέτε την άποψή σας. Σίγουρα και υπάρχει και μια διαδικασία, κύριε Δημητρόπουλε, η οποία είναι εμπεδομένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι σύμφωνα με την σωστή ελεγκτική διαδικασία. Το προσχέδιο της έκθεσης υπό μορφή επιστολής πηγαίνει στον ελεγχόμενο οργανισμό, αφού μάλιστα ένα ακόμη πιο προηγούμενο προσχέδιο συζητηθεί μαζί τους κατηδίαν για κάποια ανταλλαγή απόψεων ως προς κάποια γεγονότα που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι, που ενδεχομένως να μην έχουν αντιληφθεί σωστά κάποια πράγματα. Λαμβάνονται πίσω οι απόψεις του ελεγχόμενου. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην έκθεση, δηλαδή κάτι που είχαμε σκοπό να γράψουμε, να πούμε όχι, αυτό τελικά θα τους αδικούσαμε, ας πούμε, να το γράψουμε. Και καταλήγουμε σε μια έκθεση η οποία θεωρούμε ότι είναι κατά το δυνατόν όσο πιο αντικειμενική γίνεται. Ναι. Και ναι, πιστεύω ότι τα ευρήματα και οι συστάσεις είναι χρήσιμα για τον ελεγχόμενο και εάν έτσι αρχίσει να υπάρχει μια κουλτούρα ότι η υλοποίηση των συστάσεων της ελεγκτικής υπηρεσίας δεν προσβάλλει τον ελεγχόμενο, δεν δείχνει ότι δεν είναι καλός manager. Αντίθετα, δείχνει ότι λαμβάνει υπόψη τις απόψεις κάποιου εξωτερικού ελεγκτή για να βελτιωθεί. Πιστεύω τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Και ναι, σαν για παράδειγμα η έκθεση η οποία θα βγει σήμερα για τη ΣΥΤΑ, πιστεύω θα δείξει και εσείς πρώτιστα οι δημοσιογράφοι και μετά ο κόσμος που θα τη διαβάσει σήμερα θα το κρίνετε. Πιστεύω θα καταδείξει ότι εξακολουθούμε σε πολλά θέματα να το πω έτσι απλά, να μην έχουμε αλλάξει μυαλά. Να σας πω χαρακτηριστικά, κύριε Δημητρόπουλε, θα το δείτε και σε λίγη ώρα που θα βγει στον αέρα. Διαπιστώσαμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξε κάποια στιγμή συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΤΑ. Ευτυχώς με παρέμβαση της Προέδρου τερματίστηκε αυτό το θέμα, αλλά ήταν κάτι το οποίο συζητείτο. Να υπήρχε επένδυση του Ταμείου Συντάξεων της ΣΥΤΑ, αυτό το ταμείο το οποίο κακοποιήθηκε και εξανεμίστηκε και για το οποίο κάποιοι άνθρωποι έχουν πάει στη φυλακή. Υπήρχε συζήτηση κατά πόσο αυτό το ταμείο θα επένδυε σε ανταγωνιστή της ΣΥΤΑ, ο οποίος είχε προσπαθήσει να κάνει μια συνεργασία με τη ΣΥΤΑ και επειδή είχαν αντιληφθεί ότι ο ΣΥΤΑ δεν μπορούσε να συνεργαστούν μαζί του, θα επένδυε το Ταμείο Συντάξεων. Είναι, από αυτά είναι που για λέτε, να αντιληφθείτε τα μυαλά ότι που δεν αλλάζουν. Καμιά φορά τα μυαλά δεν αλλάζουν. Να ρωτήσω κάτι. Σε όλη αυτή την πορεία των ερευνών που κάνετε για διάφορα ζητήματα, είτε σε μικρατικούς είτε άλλες ζητήματα, έχετε νιώσει κάποια στιγμή μετά τις εκθέσεις σας ότι εδώ ήμουν υπερβολικός ή αδίκησα κάποιους? Εντάξει, κατά το δυνατόν προσπαθούμε, όπως είπα, αυτό να το αποφύγουμε, γιατί πριν δημοσιοποιηθεί η έκθεση υπάρχει μια ανταλλαγή επιστολογραφίας με τον ελεγχόμενο, ώστε κατά το δυνατόν τα επιχειρήματά τους να ακουστούν. Σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη και επίσης δεν σημαίνει ότι αν για ένα θέμα
πούμε για παράδειγμα ότι για αυτό το θέμα θεωρούμε ότι ο κύριος Δημητρόπουλος, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος διευθυντής, θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο φέρει κάποια ευθύνη. Είναι μια εισήγηση για την αναζήτηση τυχόν ευθυνών. Εάν γίνει μια σωστή έρευνα και διαπιστωθεί ότι τελικά ο κύριος Δημητρόπουλος δεν ευθύνεται, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτηση ευθυνών, γιατί θα λέγαμε μήπως και φτάσουμε στο σημείο τελικά να μην έχει ευθύνη. Το να αναζητήσω ευθύνες δεν πρέπει να σημαίνει ότι ούτε με βεβαιότητα θα έχει ευθύνες, ούτε με βεβαιότητα ότι δεν θα έχει ευθύνες. Και υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις που είχαμε εισηγηθεί να αναζητηθούν ευθύνες. Υπήρχαν φορές που φάνηκε ότι πράγματι έχουν ευθύνες, υπήρχαν φορές που φάνηκε ότι δεν έχουν ευθύνες. Μπορεί, και αυτό νομίζω είναι μέσα στη φύση αυτής της διαδικασίας, να σκεφτεί ο κύριος Δημητρόπουλος το παράδειγμα που είπα προηγουμένως, ναι, αλλά το γεγονός ότι ακούστηκε. Ναι. Ότι εγώ ως διευθυντής θα ήμουν σε υπό το μικροσκόπιο κάποιου ελέγχου κατά πόσο ευθύνομαι ή όχι, αυτό κατά κάποιο τρόπο στους γύρω μου, στους γνωστούς μου, μου έχει αφήσει κάποια ρετσινιά, να ενώ το πω έτσι. Ενώ μπορεί να μην είναι έτσι. Εγώ πιστεύω δεν είναι έτσι. Αντίθετα, κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, αντίθετα μετά θα έχω και ένα πιστοποιητικό, ναι, να λέει ότι να, γι' αυτό είμαι το θέμα. Είμαι καθαρός η δουλειά μου. Έχω ελεγχθεί και είμαι καθαρός για αυτό το θέμα, για το οποίο θα μπορούσε να είχαν παραμείνει σκιές άλλος, πως ότι είχα ευθύνη και απλώς κουκουλώθηκε αυτή η υπόθεση. Τώρα, πολλές φορές, και γι' αυτό έχει κατηγορηθεί, βέβαια έχετε απαντήσει, αλλά ευκαιρία να το ξαναπούμε. Είναι επιλεκτική, λένε, η προσοχή που δίνεται σε κάποιες υπηρεσίες, σε κάποια ζητήματα. Για παράδειγμα, λέει, είναι κοντά σε εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια ίσως, ένα θέμα αυτό με τις δεξαμενές Λάρνακας. Ναι. Καταγγελίες. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό. Όχι. Πρώτα να θα απαντήσω γενικά, κύριε Δημητρόπουλε, ότι αυτό το επιλεκτικά πραγματικά είναι παντελώς ανυπόστατο. Αντίθετα, πρέπει να πούμε ότι ενώ προηγουμένως υπήρχαν υπηρεσίες οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί ποτέ, και επειδή βλέπω συχνά μια κριτική ότι δήθεν η ελεγκτική υπηρεσία θέματα τα οποία αφορούν την νομική υπηρεσία δεν τα ελέγχει, ναι, πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 2014. Δεν το είπα για να τα σας το πω εγώ. Μέχρι το 2014, τουλάχιστον όσες εκθέσεις έψαξα εγώ, βρήκα πίσω παλιά, δεκαετίες, δεν είχε γίνει ποτέ έλεγχο στην νομική υπηρεσία. Μπορείτε να ανοίξετε, είναι μέχρι το 2000 νομίζω, εκθέσεις στην ιστοσελίδα μας, και να ψάξετε να βρείτε αν έχει ως ελεγχόμενο οργανισμό την νομική υπηρεσία, θα δείτε ότι δεν είχε ελεγχθεί ποτέ. Από το 2014 που πήγα εγώ στην ελεγκτική υπηρεσία, η δική μου θέση ήταν ότι δεν υπάρχει ελεγχόμενος οργανισμός, ο οποίος είναι στο απειρόβλητο, είναι ελέγχεται. Άρα αυτή η κατηγορία, να το πω έτσι, ο ισχυρισμός ότι η έλεγχη μας είναι επιλεκτική, είναι παντελώς ανυπόστατος. Και επίσης κατηγορία που είχα ακούσει τελευταία, λόγω της ανάδειξης του θέματος του νομικού συμβούλου που είχε εργοδοτήσει η Επίτροπος Νομοθεσίας και με αυτή την υπέρογκη αμοιβή των 300.000 για το συγκεκριμένο θέμα, σύν τα άλλα που είχε πάρει, τις άλλες περίπου 220.000, ναι, ότι δήθεν η ελεγκτική υπηρεσία επικεντρώνεται και εστιάζει την προσοχή της σε θέματα τα οποία άμεσα ή έμμεσα έχουν οποιαδήποτε σχέση με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και αυτός ο ισχυρισμός είναι ανυπόσταλος έως και γελίος, θα έλεγα, αν σκεφτεί κανείς ότι τα θέματα τα οποία έμμεσα και απομακρυσμένα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είχαν κάποια σχέση με το κυπριακό πρόβλημα είναι 2 ή 3, και τα θέματα τα οποία έχουμε αναδείξει τα τελευταία 4 χρόνια είναι ορισμένες χιλιάδες. Άρα αυτό πιστεύω λοιπόν ότι είναι ανυπόστατο. Τώρα, σε αυτό που έχετε πει, το θέμα της μεταφοράς των δεξαμενών, πρέπει να σας πω ότι δεν είχαμε ποτέ ενώπιον μας κάποιο συγκεκριμένο θέμα για να εξετάσουμε. Αυτό το θέμα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ενός αυτούς που λέμε περιβαλλοντικούς ελέγχους, αυτά τα environmental audits, οι οποίοι αποτελούν ένα συνδυασμό ουσιαστικά διαχειριστικού και κανονιστικού ελέγχου. Δεν έχουμε κάνει ένα τέτοιο έλεγχο. Τέτοιους ελέγχους όσους κάνουμε για θέματα με περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και για αυτό το θέμα. Η ομάδα που κάνει αυτούς τους περιβαλλοντικούς ελέγχους είναι μια μικρή ομάδα, και η οποία πιστεύω ότι το έργο που έχει παραγάγει είναι πολύ σημαντικό για το μέγεθος της Κύπρου. Για περιβαλλοντικούς ελέγχους, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι συμμετέχουμε και σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας άλλων ευρωπαϊκών ελεγκτικών υπηρεσιών. Και το έργο της υπηρεσίας μας, και είναι μια συγκεκριμένη ομάδα συναδέλφων που έχουν και αυτή την περιβαλλοντική ευαισθησία, πιστεύω ότι εκτιμάται.
Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό το θέμα των δεξαμενών. Εάν συνεχίσει και δεν επιλύεται, ναι, συμφωνώ μαζί σας, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο. Τώρα, νιώθετε ότι σας καλύπτει η πολιτεία, η κυβέρνηση στα ζητήματα που έτσι αναδεικνύεται? Γιατί κάποια στιγμή υπήρξαν κάποιες τριγμίσεις στις σχέσεις. Σήμερα σας καλύπτει, θεωρείτε? Κύριε Δημητρόπουλε, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να παραδεχτώ ότι υπήρχαν περίοδοι στις οποίες η αντιμετώπιση που είχαμε από είτε συγκεκριμένα υπουργεία, είτε σε δύο περιπτώσεις και από το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν ήταν αυτή που θα αναμέναμε ώστε να είναι υποβοηθητική για το δικό μας το έργο. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια προσπάθεια που πρέπει να πω ότι βρίσκει ανταπόκριση για μια στενότερη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι φαίνεται ότι θα συμπεί ένα κανάλι καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας και πιστεύω ότι αν αυτό το πετύχουμε, και νομίζω ότι είναι στόχος και των δύο, τότε θα είναι πιο εύκολο να υπάρχει μια συνεργασία και σε επίπεδο υπουργών και γενικά σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω εδώ πέρα στο Φιλελεύθερο δημοσιεύεται, λέει, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την αντιπαράθεση Οδυσσέα Μιχαηλίδη Λίδας Κουρσουμπά, πήρε απόφαση του Υπουργικού, επίτροποι και οι διευθυντές τώρα και μεσοφέρ. Ναι. Τι είναι αυτή η ιστορία τώρα? Θα δικαιούνται να χρησιμοποιούν, λέει, κλητήρες ως οδηγούς, ναι, και εκτός ωραρίου. Η αλήθεια, κύριε Δημητρόπουλε, δεν έχω ενημέρωση για αυτό το θέμα. Ναι. Το είδα και εγώ τώρα, ναι, εδώ στο στούντιο στην εφημερίδα σας. Εάν είναι απλώς για να διευκρινίσει κάποια πρακτική η οποία δεν έχει σχέση με ένα δικαίωμα, σύσσαγωγα να το πω, ένα ωφέλημα, τότε μπορεί να έχει κάποιο νόημα. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέει αυτή η κύκλος, δεν την έχω δει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν το πρωί θα πάω στη Βουλή, και ειδικά αν θα πάμε και δύο-τρεις συνάδελφοι μαζί, ναι, συνήθως παίρνουμε κάποιο συνάδελφο ο οποίος είναι κλητήρας, μας πετάει στη Βουλή και επιστρέφει πίσω στο γραφείο, είναι 5 λεπτά απόσταση, για σκοπούς διευκόλυνσης μας. Χθες το βράδυ ήμουν καλεσμένος σε μια εκδήλωση στη Λάρνακα, σε ένα ιδιωτικό κολέγιο, για μια διάλεξη για τα θέματα δημοσίων συμβάσεων. Ήταν μια υπηρεσιακή, ένα υπηρεσιακό θέμα. Χρησιμοποίησα το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Πρέπει να σας πω, κύριε Δημητρόπουλε, ότι με βάση την νομοθεσία είμαι δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης αυτοκίνητου. Θεωρητικά μπορώ να το χρησιμοποιώ και για ιδιωτικούς σκοπούς, κάτι το οποίο δεν πράττω. Αλλά αυτό ήταν μια υπηρεσιακή μετακίνηση. Πήγα λοιπόν στο γραφείο, ήμουνα στο γραφείο, πήγα με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Και εννοείται δεν χρησιμοποίησα κάποιον κλητήρα για να με πάρει σε αυτή την εκδήλωση, γιατί θεωρώ ότι είναι σίγουρα διασπάθηση δημοσίου χρήματος να πάρω κάποιον κλητήρα ο οποίος αμείβεται και αν τον πάρω είτε θα θέλει υπερορίες είτε θα θέλει time off για να με περιμένει εκεί. Ήμουν εκεί από η ώρα 6 μέχρι η ώρα 9 το βράδυ, 9 και να με περιμένει εκεί 3 ώρες για να κάνω τη διάλεξή μου. Λέτε ότι το κάνουν άλλοι αυτό? Ελπίζω ότι δεν το κάνουν και ελπίζω ότι αυτή η απόφαση του Υπουργικού, την οποία λέω δεν έχω δει, δεν θα θεωρείται ότι επιτρέπει σε γενικούς διευθυντές ή διευθυντές, είπατε ότι οι διευθυντές δεν καλύπτει, δεν ξέρω. Είναι επίτροποι, λέει, και διευθυντές. Ωραία. Δεν θα δίνει αυτή η απόφαση το μήνυμα σε γενικούς διευθυντές ή αυτούς τους επιτρόπους ότι είστε δικαιούχοι ενός ωφελήματος, ότι θα πάτε το βράδυ είναι σε ένα υπηρεσιακό... Είναι ωφέλιμο αυτό, ωφέλιμο. Να σας πω, κύριε Δημητρόπουλε, δεν υπάρχει σε νόμο, δεν υπάρχει σήμερα αναφορά σε ένα τέτοιο ωφέλιμα. Υπήρχε στο νόμο που καταργήθηκε το 2014 ως ωφέλιμα πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, υπήρχε ρητή αναφορά σε δικαίωμα για οδηγό και αυτό παραπέμπει ότι το να έχεις οδηγό είναι ωφέλιμα, αυτό θεωρεί ο νομοθέτης. Το 2014 αυτό διαγράφηκε από την νομοθεσία. Γι' αυτό είναι που λέω, αν το Υπουργικό Συμβούλιο είχε κατά νου ότι θα έρθει να δώσει κάποιο ωφέλημα, άρα εγώ σαν Γενικός Διευθυντής αύριο να πω, μα δικαιούμαι να έχω οδηγό, είναι ένα ωφέλημα, άρα δεν μπορείτε να μου το στερήσετε. Αυτό πιστεύω δεν έχει νομική βάση, γιατί ο νομοθέτης έχει καθορίσει τα ωφελήματα. Εάν είναι για να διευκρινίσει μια πρακτική, η οποία δεν θα παραπέμπει σε ένα ωφέλημα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί μια υπηρεσία, πιστεύω δεν θα υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει ακριβώς να δούμε τι ακριβώς... Πάμε και στο θέμα των ημερών. Ο συνεργασμός φαίνεται αλλάζει χέρια. Μερικές ώρες ίσως έχουν απομείνει μέχρι την ανακοίνωση την επίσημη της συμφωνίας. Mm-hmm. Βρεθήκα στο μάτι του Κυκλώνα, γιατί μεσούς της διαδικασίας αλλαγής του καθεστώτος στον συνεργασμό βγήκατε με την δική σας έκθεση για τον συνεργασμό, που ουσιαστικά κατηγορούσε
στα ίσα για κακοδιαχείριση, όλα αυτά τα σχετικά που την διοίκηση του συνεργατισμού. Κύριε Δημητρόπουλε, πιστεύω στο μάτι, σαν να ήταν βαλτός, δηλαδή. Στο μάτι του κυκλώνα, πιστεύω θα πρέπει να μπουν ναι. τις επόμενες μέρες οι διοικούντες του συνεργατισμού. Και θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα να πούμε για την έκθεσή μας. Η έκθεση μας είχε ετοιμαστεί και διαβιβάστηκε στην Συνεργατική, στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Κεντρική Τράπεζα στις 10 του Οκτώβρη του 2017, πριν περίπου 8 μήνες. Οι βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι εκθέσεις τους δημοσιοποιούνται. Και τονίζεται σε αυτές ότι ο χρόνος δημοσιοποίησης εναπόκειται στην ίδια την ηλεκτρική υπηρεσία. Κανονικά θα έπρεπε να την είχαμε δημοσιοποιήσει από τότε. Αυτή είναι η βασική μας έγνοια κάθε φορά, να δημοσιοποιήσουμε την έκθεση μας, αλλιώς δεν έχει νόημα. Σωστό. Δεν το κάνουμε αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Για παράδειγμα, δεν έχετε δει ποτέ δημοσιευμένη η έκθεσή μας για οπλικά συστήματα. Ναι. Δεν έχετε δει η έκθεσή μας για άλλα απόρριτα θέματα τα οποία εξετάζουν. Είχαμε κρίνει τότε, τον Οκτώβριο, ότι ο συνεργατισμός ήταν και είναι μία τράπεζα. Σε λίγες μέρες έχει ουσιαστικά απορροφηθεί από την ελληνική το τραπεζικό κομμάτι. Και ότι ενδεχομένως μια έκθεση η οποία θα κατέγραφε τα προβλήματα, ειδικά προβλήματα διακυβέρνησης αυτής της τράπεζας. Ουσιαστικά διαχείρισης ακριβώς. Ενδεχομένως να προκαλούσε κάποια ανησυχία στους πελάτες της τράπεζας. Και να είχαμε κάποια φαινόμενα εκροών καταθέσεων σε μια περίοδο η οποία ήταν δύσκολη για την τράπεζα. Και έχοντας αυτό κατά νου, σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε η ανάγκη για δημοσιοποίηση να παραμείνει σε δεύτερη προτεραιότητα και να υπερισχύσει η ανάγκη για προστασία του δημοσίου συμφέροντος, που ήταν η προστασία μιας τράπεζας. Και είπαμε Έχετε τότε, δίκιο, δεν βγήκε τότε. Και είπαμε τότε ότι η έκθεση αυτή θα δοθεί στη δημοσιότητα την 1η Ιουνίου 2018. Είχαμε καθορίσει ημερομηνία, είχαμε σκεφτεί ότι το να δώσεις πληροφόρηση για μια έκθεση η οποία έχει βγει 10 μήνες, 8 μήνες προηγουμένως, πλέον δεν προκαλεί και ιδιαίτερη ανησυχία. Και επιπλέον θεωρούσαμε ότι μετά από 8 μήνες, αυτοί που είχαν την ευθύνη της τράπεζας, οι οποίοι είχαν πάρει την έκθεση αυτή στα χέρια τους και γνώριζαν ότι θα δημοσιοποιηθεί τον Ιούνιο, θα μπορούσαν να είχαν πάρει οποιαδήποτε μέτρα ήθελα. Σε αυτή την έκθεση καταγράφονται σωρία υποθέσεων οι οποίες καταδεικνύουν κακοδιαχείριση. Καταγράφονται υποθέσεις σοβαρές όπως η Αλταμίρα, ότι ο συνεργατισμός οδηγήθηκε από τη διεύθυνση της τράπεζας σε ένα μονόδρομο για να επιλέξει τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και καταγράφεται και κάτι το οποίο στην πορεία φαίνεται ότι ήταν πολύ σωστό, ότι η τράπεζα έθετε στόχους οι οποίοι συνεχώς αποτύχαναν και έθετε μετά χαμηλότερους στόχους και χαμηλότερους στόχους. Και θα έλεγα προφητικά, κύριε Δημητρόπουλε, που καταλήξαμε να υπάρχει μία, να διατυμπανίζει η τράπεζα με έναν τρόπο που σίγουρα θα πρέπει να ελεγχθεί μέχρι πριν 2,5 μήνες. Ότι όλα πάνε καλά, ότι όλα είναι σύμφωνα με το στρατηγικά σχέδια, ότι υπογράψαμε γι' αυτό με την Αλταμίρα και τώρα θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία με την Αλταμίρα παρουσιάστηκε ακριβώς, η οποία θα έμπαινε σε ισχύ 1η του Γενάρου του 2018, ότι ήταν μια μοναδική επιλογή για να σωθεί η τράπεζα. Έτσι. Και ξαφνικά ακούμε, κύριε Δημητρόπουλε, τον Μάρτιο, ότι ξέρετε, τελικά βγαίνουμε σε μια περίπου εξαναγκαστική διαδικασία. Ακούσαμε ακόμη και εκεί ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον, σπέβδουν οι διάφοροι επενδυτές, συνοστίζονται στα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών και της Εργατικής, ποιος θα πρωτοπάρει την τράπεζα. Είναι τόσο υγιής και τόσο καλή επένδυση που τρέχουν όλοι να την πάρουν. Αντίθετο. Και τώρα βλέπουμε, κύριε Δημητρόπουλε, το κράτος να αναγκάζεται να οδηγηθεί σε μια διαδικασία. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό, να το τονίζω αυτό. Αυτό που θεωρώ δεδομένο, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι πρέπει το Υπουργικό Συμβούλιο άμεσα να ως ο μέτοχος, ως ιδιοκτήτης αυτής της τράπεζας, η οποία εμπιστεύτηκε τη διαχείριση αυτής της τράπεζας σε ένα διοικητικό συμβούλιο και σε μια διεύθυνση, θα πρέπει πάρα αυτά να θέσει τους μηχανισμούς για αναζήτηση ευθυνών για το γιατί οδηγηθήκαμε εδώ. Και νομίζω, κύριε Δημητρόπουλε, μπορείτε... Εδώ αυταπάκελτα μπορεί να επενδύει ο Γενικός Εισαγγελέας. Εμείς σίγουρα, κύριε Δημητρόπουλε, μπορώ να σας το πω αυτό, το είχαμε βάλει και στην ανακοίνωσή μας. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα δούμε και ποιες θα είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για αναζήτηση ευθυνών. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ελέγχεται. Δυστυχώς,
ο τρόπος ελέγχου είχε κουτσουρευτεί κάπως με μια τροποποίηση της νομοθεσίας μας, ότι για αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα έχουμε κάποιους περιορισμούς. Δεν σας επέτρεπε να κάνει τη δουλειά σας όπως θα θέλατε. Όπως θα θέλαμε. Εμείς, ναι, σκοπεύουμε, αφού αντιληφθούμε και τι σκοπεύουν να κάνουν άλλοι ελεκτικοί μηχανισμοί, όπως και το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορούσε να θέσει κάποιο ελεκτικό μηχανισμό για αυτό το θέμα, σίγουρα θα προβούμε σε κάποιες ενέργειες για αναζήτηση, για διεξαγωγή ελέγχου. Ναι. Και νομίζω, κύριε Δημητρόπουλε, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας ότι το 2014 και μετά κάτι που επιβεβαιώθηκε το 2015, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέρτισε ένα πλάνο για το πώς, ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα του συνεργατισμού, ποια θα ήταν με λεπτομέρειες, η κερδοφορία του, τα ίδια κεφάλαια. Η μετόχη του. Η μετόχη του, πώς σταδιακά το κράτος θα ξερχόταν από αυτή τη διαδικασία, σε εισαγωγικά θα το πω, που κακώς είχε καταντήσει αντιστασιακά, πουλώντας τις μετοχές για να χτίσει τα λεφτά τα οποία είχε βάλει. Και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και επιβεβαιωμένα το 2015. Για παράδειγμα, δείτε τη δέσμευση μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έλεγε ότι το 2014 ξεκινήσαμε με ένα μετοχικό κεφάλαιο 1,2 δισεκατομμύρια και θα καταλήγαμε στο 1,5 δισεκατομμύρια με ίδια κεφάλαια. Έχουμε καταλήξει στο 0. Έχουμε καταλήξει να έχουμε βάλει ακόμα 2,3 δισεκατομμύρια και συζητούμε τι άλλο θα βάλουμε σε αυτή την τράπεζα. Και ως εκ τούτου θεωρώ, κύριε Δημητρόπουλε, ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είπα και πριν, ως ο μέτοχος, όπως θα έκανε ο κάθε ένας ο οποίος είναι ο μέτοχος και έχει την γενική συνέλευση. Θα πρέπει να δει το θέμα ευθυνών. Θα πρέπει να δει το θέμα ευθυνών αυτών στους οποίους είχε εμπιστευτεί την διευθυνσία και τη διοίκηση της τράπεζας. Τώρα, 2-3 θεματάκια έτσι στα γρήγορα. Έχετε ανοίξει και μέτωπο με δημοσιογράφους. Κάποια μέσα και έχετε ανοίξει ένα μέτωπο σε καθημερινή βάση. Να σας πω, κύριε Δημητρόπουλε, σίγουρα αυτό δεν είναι επιλογή δική μου και έτσι, αφού με ρωτάτε, έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Είχαμε και το εξής παράδοξο. Συνήθως έχουμε τα πολιτικά πρόσωπα ή τα δημόσια πρόσωπα, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, τους ασκούντες δημόσια εξουσία, να είναι αντικείμενο κάποιων κατηγοριών από κάποια εφημερίδα και όταν κρίνουν ότι αυτή η εφημερίδα το έχει παρακάνει κάπως και ότι είναι σε επίπεδο λιβέλου, να κάνουν και μια αγωγή σε αυτή την εφημερίδα. Είχαμε το παράδοξο να μου γράφει η εφημερίδα αυτή συγκεκριμένα θέματα και όταν απάντησα να έχει κάνει η εφημερίδα σε μένα αγωγή για λίβελο. Εντάξει, θα συζητηθεί στο δικαστήριο. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι εγώ έχω ανοίξει μέτωπο με οποιαδήποτε εφημερίδα. Αυτό που κάνω, κύριε Δημητρόπουλε, και θα συνεχίσω να το κάνω, είναι να ενημερώνω τον κόσμο για τα πραγματικά γεγονότα. Το μόνο που κάνω είναι αυτό. Αυτό που σας κατηγορούν κάποιοι ότι έχετε εκφοβιστικές συμπεριφορές. Αυτό, κύριε Δημητρόπουλε, αν αφορά την προσωπική μου συμπεριφορά, όποιος με γνωρίζει θα ξέρει ότι είναι γελίο. Το πώς συμπεριφέρομαι σε συνεργάτες, σε συνομιλητές. Εάν εννοούν γραπτά κείμενα, πιστεύω αυτός που λέει αυτά τα πράγματα θα πρέπει να δείξει αυτά τα γραπτά κείμενα και να μπορέσει να δείξει σε αυτόν στον οποίο θα εξτομίσει αυτή την κατηγορία το γραπτό κείμενο της ελεκτικής υπηρεσίας, το οποίο θα θεωρεί ότι περιέχει εκφοβιστική συμπεριφορά. Αν θεωρούμε. Ειδικά τις δύο περιπτώσεις αναφέρεται ένα δημοσίευμα που είδα, ψάχνοντας την κουβέντα μας, αναφέρεται και στην Επίτροπο Διοίκησης αλλά και στην κυρία Κουσουμπά. Εκεί. Ακριβώς, κύριε Δημητρόπουλε, αν θεωρούμε εκφοβιστική συμπεριφορά την αναφορά ότι ξέρετε αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα η πρόνοια της νομοθεσίας είναι η συγκεκριμένη. Τότε νομίζω έχουν χάσει πλέον οι λέξεις το νόημά τους. Δηλαδή δεν μπορούμε το να υποδεικνύουμε πρόνοιες συγκεκριμένης νομοθεσίας να θεωρείται εκφοβιστική συμπεριφορά. Ένα άλλο βέβαια, γιατί τώρα τα κουβεντιάζουμε εδώ όλα εμείς, ένα άλλο στοιχείο το οποίο πολλές φορές το ακούμε από κάποιους είναι ότι η αλαζονία της εξουσίας και η δημοσιότητα σας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Ψοφάτε δηλαδή για δημοσιότητα. Ναι, ναι. Το έχετε ακούσει αυτό. Φυσικά το έχω ακούσει, κύριε Δημητρόπουλε, και πρέπει να σας πω ότι η ελεκτική υπηρεσία είναι, πιστεύω, η μοναδική υπηρεσία, και αυτό συμβαίνει όχι στην Κύπρο, αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου, για την οποία η δημοσιότητα είναι μέρος της αποστολής της. Άλλη υπηρεσία τέτοια δεν υπάρχει. Υπάρχει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, που είναι μέρος της αποστολής του, και είσαστε κι εσείς οι δημοσιογράφοι που δεν είστε, είσαστε η τέταρτη εξουσία. Στην ελεκτική υπηρεσία, αν δείτε και τα βασικά πρότυπα που διέπουν τις ελεκτικές υπηρεσίες και αποφάσεις που λαμβάνουμε ως συλλογικές όταν βρισκόμαστε οι ελεκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η προσπάθεια να μεταδώσουμε το μήνυμα
των ευρημάτων μας στο πλατή κοινό είναι πάντοτε από τα βασικά θέματα τα οποία συζητούμε όταν βρισκόμαστε. Είναι μέσα στην αποστολή της ηλεκτρικής υπηρεσίας να ενημερώνει τον κόσμο για τα ευρήματά του. Αλλά αυτό ενοχλεί εάν κάποιοι θεωρούν ότι ο Γενικός Ελεκτής, επειδή κάνει την αποστολή του, έχει ο ίδιος λόγο για να έχει κάποια δημοσιότητα. Το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένα θέμα βέβαια. Τότε ή η προηγούμενη Γενική Ελεκτρία δεν έκανε καλά τη δουλειά της, ή εσείς δείχνετε ένα υπερβολικό ζήλο. Δεν υπάρχει άλλο. Μπορεί, κύριε Δημητρόπουλε, να ήταν ο τρόπος με τον οποίο έβγαιναν τα θέματα έξω. Δεν βγαίνανε. Απλά. Δεν βγαίνανε. Εγώ θα σας πω, βγαίνανε πιστεύω και πιστεύω βγαίνανε επιλεκτικά. Με το σταγονόμετρο. Πιστεύω βγαίνανε επιλεκτικά. Μάλιστα, σωστό. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε περίπτωση στην οποία έχω εντοπίσει μάλιστα και επιστολή από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, προς την προκάτοχό μου, για την οποία, στην οποία της υποδείκνυε επιλεκτική διαρροή θεμάτων σε συγκεκριμένη εφημερίδα. Ως εκ τούτου, εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν έβγαιναν θέματα. Πιστεύω τα θέματα έβγαιναν επιλεκτικά. Και αντίθετα, αυτό που προσπαθούμε τώρα και με όλες αυτές τις εκθέσεις, οι οποίες πλέον είναι τακτικές και δημόσιες, είναι να τερματιστεί αυτό για το οποίο πιστεύω ότι έπρεπε να είχαμε πάρει μέτρα. Ένιωθα και εγώ ότι είχαν βάσει αυτό που, αυτοί που έλεγαν ότι υπάρχουν διαρροές για τα θέματά σας. Και πρόσφατα, να σας πω, το συζήτησα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πιστεύω πλέον ότι το θέμα διαρροών από την ηλεκτρική υπηρεσία σχεδόν έχει τερματιστεί εντελώς. Και με αυτή τη διαδικασία των ειδικών ενδιάμεσων εκθέσεων που βγάζουμε, υπάρχει μια πληροφόρηση όλων των δημοσιογράφων ομοιόμορφη. Αυτό είναι το καλύτερο. Και αυτό είναι το καλύτερο. Και πέστε μου κάτι τελευταίο τώρα, η πολιτική καριέρα έτσι στο άμεσο μέλλον, μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού, υπάρχει? Γιατί άκουσα κάποιους, σας προτείνει, λέει, κάποιος για υποψήφιο πρόεδρο. Ναι, το ακούσατε? Το ενδιαφέρον, κύριε Δημήτρη, το άκουσα φυσικά, γιατί αλήθεια, εντάξει, είχα γίνει έτσι αντικείμενο βολιδοσκοπήσεων. Σας ενδιαφέρει? Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και σήμερα, μπορεί αύριο, σας ενδιαφέρει? Κύριε Δημητρόπουλε, ήταν, να σας πω, πάρα πολύ έτσι έντονο από κάποιους οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν, να δώσουν το υπόβαθρο κακών κινήτρων σε μένα για το πριν το 2018. Τα κάνει όλα αυτά γιατί το 2018 θα θέλει να είναι υποψήφιος. Πέρασε το 2018. Είμαι βέβαιος, θα ακούμε τα ίδια για το 2023 και έχει λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάτε καλά, πολύ όμορφη κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.